Σήμερα, αγαπητή μου, η Εκκλησία μας αναφέρει ως ευαγγελική περικοπή των θαυμάσεων εκείνων διάλογων του Κυρίου μετά τη Σαμαρίτιδος γυναικός. Και μέσα εις τον διάλογο αυτόν αποκαλύπτει ο Κύριος παμέγιστες αλήθειες, μεταξύ των οποίων είναι και το πολύ ενδιαφέρον θέμα το πού λατρεύεται ο Θεός. Αυτό όμως απέκτησε προεκτάσεις εις την όλη συζήτηση που ο Κύριος ίνιξε μαζί της, ώστε όχι μόνο να φανεί το πού λατρεύεται ο Θεός, αλλά και το πώς λατρεύεται ο Θεός. Γι' αυτό διαβάζουμε. Λέγει αυτό η γηνή: Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης ή σύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς: Γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί, αλλά έρχεται ώρα και είναι στην ότι οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γαρο πατήρ τιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Όπως βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το σπουδαίον αυτό θέμα περί της, του τόπου και του τρόπου της λατρείας του Θεού ετέθη από την Σαμαρίτιδα γυναίκα, ακριβέστερα του τόπου. Είναι γνωστό ότι οι Σαμαρίτε με τους Ιουδαίους είχαν θρησκευτικές διαφορές. Βεβαίως ήτο το παλαιόν βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, αλλά πολυχρόνια εχμαλωσία του βορείου βασιλείου από τον 7ο ήδη αιώνα από τους Ασσυρίους αρχικά μέχρι τον 4ο αιώνα που επέστρεψε το βόρειον βασίλειο πίσω από κάποιες περιπέτειες μετικεσίας και αλλαγής πληθυσμών, ο λαός αυτός ήλθε σε πολλή επιμιξία με τους ειδωλολάτρες, ελισμόνησε πολλά στοιχεία από την πίστη του και ακόμη απέρριψαν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πλην της Πεντατεύχου, δηλαδή πλην των 5 βιβλίων που εγγράφησαν από τον προφήτη Μωυσή. Έτσι ήταν πάρα πολύ φυσικό να έχουν πλήθος διαφορών επάνω εις θέματα θρησκευτικά. Το θέμα της λατρείας του Θεού ετέθη από τον Θεόν, αλλά ετέθη όμως εις τα μεταγενέστερα βιβλία, διότι λέει ο Θεός εις το Δευτερονόμιον: θα σας δείξω που θα με λατρεύσετε. Επειδή όμως οι Σαμαρίτε σταμάτησαν εις το Δευτερονόμιον, το 5ο βιβλίον, δεν έμαθαν που έπρεπε να λατρεύουν τον Θεόν. Και επειδή ο Αβραάμ, όταν ήρθε το από την Μεσοποταμία, από βορρά της γης Κανάν, οικοδόμησε θυσιαστήριον εις το όρος Γαριζίν, εις τους πρόποδας, και ακόμη και ο Ιακώβο εγγονός του εκεί οικοδόμησε θυσιαστήριον και θυσίασε, είχαν την εντύπωση, την παράδοση θα λέγαμε, ότι ο Θεός έπρεπε, αφού εκεί εστήθησαν τα πρώτα θυσιαστήρια, έπρεπε εκεί να προσκυνείται ο Θεός. Και λέγει τώρα εις τον Κύριον, τον οποίον διακρίνει βεβαίως ότι είναι Ιουδαίος, και του λέγει: Κύριε, πες μου τώρα, επειδή σε βλέπω ότι είσαι προφήτης, είναι δε θαυμαστόν αυτή η ανήθικη γυναίκα, αυτή η ανήθικη γυναίκα, η οποία όταν της αποκαλύπτεται το ποιόν της, δεν θυμώνει, αλλά υποφελείται της ευκαιρίας,
έχοντας μπροστά της έναν προφήτη, έναν σωστόν και σοφόν άνθρωπον, έτσι τον έβλεπε, εφόσον της είπε την ιδιωτική της ζωή, που πρώτη φορά τον έβλεπε και την έβλεπε, εποφελείται να ερωτήσει αυτό το θέμα. Και αλήθεια, κάποτε βλέπει κανείς θεολογικές ψυχές να έχουν δηλαδή θεολογικά ενδιαφέροντα, και αυτό είναι ένα μέγα κέρδος για τον άνθρωπο όταν έχει ενδιαφέροντα θεολογικά. Και ρωτά τον Κύριο και ο Κύριος της απαντά ότι έρχεται ώρα ότε ούτε το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσεται το πατρί, ούτε λέει σε αυτό το βουνό το όρος Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα που ο Θεός είπε, βεβαίως είπε ο Θεός εις την Παλαιάν Διαθήκη, ότι εις το όρος Σιών, δηλαδή εις τον λόφον Σιών που εδέσποζε των υπολείπων λόφων και που ήτο εκτεταμένη και απλωμένη η πόλη Ιερουσαλήμ, ούτε εδώ ούτε εκεί έρχεται ώρα που θα, που θα προσκυνηθεί ο Θεός. Τότε πού έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός? Και η συνέχεια της απαντήσεως του Κυρίου: πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ο Θεός δεν περιορίζεται μέσα σε ένα οικοδόμημα, ούτε σε έναν χώρο, ούτε σε ένα βουνό, που εκεί θα πρέπει, εφόσον θα είτο η παρουσία του, να λατρεύεται. Ο Θεός είναι πνεύμα, και συνεπώς αφού είναι πνεύμα, είναι πανταχού παρόν και δεν τίθεται θέμα τόπου λατρείας. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο Κύριος θέτει νέους όρους και νέους τρόπους λατρείας του Θεού, που όσοι θα τους απεδέχοντο και όσοι θα επίστευαν εις τους λόγους του και εις το πρόσωπό του, δεν θα έμεναν ούτε στην κατηγορία των Σαμαριτών που ελάτρευαν το Θεό στο όρος Γαριζίν, ούτε στην κατηγορία των Ιουδαίων που ελάτρευαν το Θεό στην Ιερουσαλήμ, αλλά ως χριστιανοί θα ελάτρευαν το Θεό σε κάθε τόπο. Αλλά επίμαχο το θέμα. Ίσως δεν μπορούμε να μεταφερθούμε στην εποχή για να καταλάβουμε πόσο επίμαχο ήτο, ως να σου πει ο άλλος, αν προσευχηθείς σε εκείνο το σημείο, η λατρεία σου είναι άκυρος. Συνεπώς καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο και επίμαχο θέμα και ζωτικό ήτο αυτό. Πού θα λατρεύσω τον Θεό? Είχαν βεβαίως εντελώς περιορισμένη αντίληψη προπαντός οι Σαμαρείτε. Αλλά αν μου πείτε γιατί ο Θεός είπε να λατρεύετε στην Ιερουσαλήμ, στην Σιών και ειδικά εις των ναών, και ότι δεν έπρεπε να οικοδομηθεί κανένα άλλο θυσιαστήριο έξω από εκείνο το οποίο υπήρχε εις των ναών, θα σας απαντούσα. Ο Θεός παιδαγωγεί μία ομάδα ανθρώπων, ένα λαό, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα γίνουν το πλαίσιο ερχομού του Μεσσίου. Και αυτός ο λαός έπρεπε να μείνει ανώθευτος, μακράν πάσης ειδωλολατρικής επιδράσεως, και συνεπώς θα έπρεπε ο λαός αυτός, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, εις τα πέρατα της οικουμένης, να έρχεται στο ναό του Σολομώντος, δια να αποτελεί αυτός κέντρον λατρείας και να αποτελεί στοιχείον ενότητος όλων των Εβραίων, των απανταχού της γης. Ήτο λοιπόν κέντρον ενότητος. Απέβλεπε λοιπόν ο Θεός σε ένα παιδαγωγικό τρόπο για να διατηρηθεί αυτός ο λαός μέσα εις τους αιώνας ηνωμένος και ανεπηρέαστος από τις λατρείες των εθνών. Αλλά τι σημαίνει λατρεία του Θεού? Βέβαια η λατρεία του Θεού δεν είναι προσευχή. Άλλο είναι η προσευχή
Κι άλλο είναι η λατρεία του Θεού. Ότι η λατρεία του Θεού μπορεί να περιέχει και προσευχή, ναι. Ότι μπορεί η προσευχή να περιέχει και λατρεία του Θεού, ναι. Αλλά ταυτοχρόνως τα δύο αυτά διακρίνονται. Έτσι ερωτούν, τι είναι η λατρεία του Θεού? Είναι μια σχέση του ανθρώπου προς το Θεό. Και αυτή η σχέση κυρίως, κυριότατα, είναι μια απάντηση και μια ανταπόκριση του πεπερασμένου και ατελούς και αμαρτωλού ανθρώπου προς τον αιώνιον και απειροτέλειον Θεόν. Και η απάντηση αυτή και η ανταπόκριση, προσέξτε, ανταπόκριση, φανερώνει ότι ο Θεός πρώτος έκανε το βήμα να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο και ζητά τώρα την ανταπόκριση και την απάντηση του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν λάβουμε ένα γράμμα, πρέπει να ανταποκριθούμε, πρέπει να απαντήσουμε. Όταν δεχθούμε μία επίσκεψη ενός προσώπου, πρέπει να ανταποδώσουμε την επίσκεψη. Σημαίνει λοιπόν λατρεία ανταπόκρισης του ανθρώπου προς το Θεό. Αλλά ανταπόκριση σημαίνει ότι το πρώτο βήμα το έκανε ο Θεός και το έκανε ασφαλώς αποκαλυπτόμενος εις τον άνθρωπο. Έτσι βλέπουμε ότι λατρεία είναι η συνάντηση δύο ρευμάτων ζωής. Το ένα έρχεται από την υπερβατική πραγματικότητα, έρχεται από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Και το άλλο ρεύμα της ζωής έρχεται από τον άνθρωπο προς τον Θεό. Το ένα κατέρχεται και το άλλο ανέρχεται. Και έτσι βλέπουμε ότι η λατρεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανταπόκριση αμοιβαία, κάνοντας πάντα την αρχή ο Θεός. Αλλά πρέπει ακόμη να πούμε ότι αυτή η λατρεία του Θεού δεν είναι συμβατική, δεν είναι κάτι που επενοήθη. Την συναντούμε σε κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος, καθόλου την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δεν υπήρξε λαός που να μην ελάτρευσε έστω ψευδή Θεό. Διότι πράγματι ο άνθρωπος έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα των αληθινών θεών. Δεν έχασε όμως τη λατρεία προς τον Θεό. Αυτό δείχνει ότι η λατρεία είναι έμφυτος. Μάλιστα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, η λατρεία είναι μία θυσία. Η καρδία της λατρείας είναι μία θυσία. Και θυσία σημαίνει πρέπει να δώσω κάτι από τον εαυτόν μου. Και αυτό έρχεται εις αντίθεση με την ιδιοτέλειά μου και με τον εγωισμό μου, αν θέλετε, και με την υπερηφάνειά μου. Και επειδή ο άνθρωπος είναι υπερήφανος και ιδιοτελής, δεν θα μπορούσε να επινοήσει ποτέ την περίπτωση της λατρείας του Θεού. Είναι λοιπόν έμφυτος η ροπή, η τάση του ανθρώπου, όπως και η θρησκευτικότης, έτσι και η λατρεία. Η θρησκευτικότης είναι άλλο πράγμα, η λατρεία είναι άλλο πράγμα. Η θρησκευτικότης είναι η έφεση του ανθρώπου προς τον Θεό, η λατρεία είναι η ανταπόκριση. Αυτό λοιπόν ξαναλέγω ότι είναι μία έτσι προσφορά έμφυτος που υπάρχει εις τον άνθρωπο. Αν μου πείτε, πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μην λατρεύουν τον Θεό? Σε αυτούς δεν υπάρχει η έμφυτος αυτή η κατάσταση? Υπάρχει. Μόνο που διεστράφει ο εγωισμός και η υπερηφάνεια του ανθρώπου διέστρεψε αυτήν την τάση, την ροπή προς τον Θεό και την ανάγκη της λατρείας του Θεού, και στράφει προς μια άλλη κατεύθυνση. Ακριβώς γιατί υπάρχει, εστράφει στο διάβολο, γι' αυτό έχουμε και τη λατρεία του σατανά, εστράφει εις το ίδιο εγώ, λατρεία του ιδίου του εγώ ή και λατρεία της τύχης.
Έτσι βλέπουμε ότι είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο αυτή η λατρεία του Θεού. Βλέπετε αγαπητοί μου, ο Κάιν και ο Άβελ είναι παιδιά μόλις των πρωτοπλάστων και θυσιάζουν στον Θεό, δηλαδή προσφέρουν λατρεία. Βλέπετε τον Νόε μετά από τον κατακλυσμό, βλέπετε να λατρεύουν τον Θεό με μία θυσία. Έτσι φαίνεται ότι δεν είναι μόνο έμφυτος η περίπτωση, αλλά είναι και αποκάλυψη και διδασκαλία. Το εζήτησε ο Θεός αυτό από τους ανθρώπους και παραμένει διαρκώς μέσα εις τους ανθρώπους. Αλλά η λατρεία, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι προσευχή, και συνεπώς η λατρεία δεν ζητά αλλά μόνο προσφέρει. Και αφού προσφέρει η λατρεία, τότε δεν είναι παρά μία σχέση αγάπης, διότι στην αγάπη δεν ζητούμε αλλά μόνο προσφέρουμε. Όταν αγαπούμε δεν ζητούμε. Είναι εκείνο που λέμε στην Κυριακή προσευχή: αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Δεν ζητούμε κάτι για τον εαυτό μας, ζητούμε κάτι για το Θεό, ή μάλλον ζητούμε χωρίς τίποτα να ζητούμε. Αυτό είναι ένα κύριο γνώρισμα της λατρείας. Άλλο, επαναλαμβάνω δια τρίτη φορά, εάν μέσα στη λατρεία υπάρχει και η αίτηση. Αλλά είναι κάτι που απλώς δίνεται να συνυπάρχει. Στην καθαρή λατρεία δεν υπάρχει η αίτηση. Δεν ζητούμε τίποτα παρά μόνο να εκφράσουμε αυτή μας τη σχέση με το Θεό. Είναι εκείνο που έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος: τι να είπω Θεέ μου, Αγία μου χαρά. Τι να είπω, δεν έχω τίποτα να πω. Ω Αγία μου χαρά, θέλω μόνο να σε βλέπω και να ανταποκρίνομαι στη δική σου την αγάπη. Έτσι στη λατρεία του Θεού, αγαπητοί μου, μόνο προσφέρομαι, δεν ζητούμε. Συνεπαρμένος ο άνθρωπος από το μεγαλείο, την άπρη αγάπη του Θεού, την ασύλληπτη σοφία του Θεού, την ανίκαστη, ανίποτη, αφάνταστη ωραιότητα του Θεού, προσέρχεται στο Θεό αφού αποβάλει κάθε αυτονομία και κάθε υπερηφάνεια και κάθε εγωισμό από τον εαυτό του, και υποβάλει στο Θεό τον θαυμασμό του, την αγάπη του, τη λατρεία του. Έτσι ο άνθρωπος που, οι άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό γίνονται μιμητέ των Αγίων Αγγέλων. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν ζητούν τίποτα στη λατρεία τους στο Θεό, απλώς υμνούν τον Θεό. Λέγουν εκείνο των τρισάγιων ύμνων, θα λέγαμε κατά ακόρεστον κορεσμών. Το λέγουν εις το διηνεκές των ύμνων αυτών. Δεν ζητούν τίποτε, αλλά λατρεύουν θαυμάζοντες. Και αυτό είναι το σπουδαίο εις τη λατρεία, ότι είναι μια κατάσταση πέρα και πάνω από την προσευχή. Εμείς όμως, αγαπητοί μου, ας προσπαθήσουμε να μείνουμε, αν το φαινόμενο της λατρείας είναι γενικός όλους τους ανθρώπους, πολιτισμένους και απολιτίστους, σοφούς και ασόφους, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη που είπαμε προηγουμένως, ας προσπαθήσουμε να μείνουμε στο χώρο το δικό μας, εις των οικείων μας χώρων, εις των χώρων του χριστιανισμού, να δούμε τη λατρεία μέσα εις το χώρο των δικών μας. Το κέντρο της χριστιανικής λατρείας είναι γνωστό ότι είναι η Θεία Λειτουργία, και η καρδία της Θείας Λειτουργίας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ βλέπουμε ο Θεός να αποκαλύπτεται εν προσώπω Ιησού Χριστού και ζητά τη λατρεία του, η οποία αποπληρούται πάλι από τον Ιησού Χριστόν, από προσώπου των ανθρώπων που πιστεύουν εις Αυτόν. Παρεμβάλλεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μεταξύ του Θεού, αν θέλετε ακριβέστερα, του Αγίου Τριαδικού Θεού και των ανθρώπων, παρεμβάλλεται ο Ιησούς Χριστός. Έτσι
Έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο άνθρωπος στο Θεό με το πρόσωπο πάλι του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Γι' αυτό λέμε σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας ότι «Συ είσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος». Συ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις ως θήτης. Συ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεσαι ως θύμα. Συ είσαι εκείνος ο οποίος τελικά προσδέχεσαι την σοφή, την θυσία αυτή. Συ που δίνεις, αυτό που δίνεις είσαι εσύ ο ίδιος, και αυτό που δέχεται, αυτός που δέχεται την θυσία, είσαι πάλι εσύ ο ίδιος. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί ο άνθρωπος τι να προσφέρει στον Θεό? Να σας πω τι προσφέρομαι στον Θεό. Να σας πω ένα σύμβολο προσφοράς του ανθρώπου. Όταν βαφτιζόμαστε, αγαπητοί μου, στην Κολυμβήθρα και τελειώσει η βαφτισή μας, ο ιερεύς εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού μας κόβει σταυροειδώς μερικές τρίχες από το κεφάλι μας. Βεβαίως τις ρίπτει μέσα, δεν μας ανήκουν πια αυτές, τις ρίπτει μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας. Αυτό προσφέρομαι στο Θεό. Δεν έχουμε τίποτα, διότι τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι, τα ειδικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι. Τι έχουμε? Λίγες τρίχες από το κεφάλι μας. Κύριε, να, η προσφορά μας λοιπόν και η λατρεία μας είναι πάμπτωχη. Γίνεται όμως πάμπλουτη όταν μεσολαβεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί προσφέρεται ο Υιός προς τον Πατέρα, ο οποίος είναι ο απειροτέλειος Υιός του Θεού και ταυτοχρόνως ο υπακούσας εις το θέλημα του Πατρός ως άνθρωπος. Είναι λοιπόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που μεσολαβεί ανάμεσα στον Θεόν και σε εμάς. Ο Θεός προς εμάς, εμείς προς εκείνον, πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι ο κατεξοχήν μεσίτης. Μεσίτης, όχι ηθικός μεσίτης, οντολογικός μεσίτης. Γιατί ο Υιός προσφέρει αυτήν την ανθρωπίνη ύπαρξή του. Επί του Σταυρού την προσφέρει και συνεπώς είναι μια οντολογική, πραγματική προσφορά του Υιού προς τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, ειδικότερα προς τον Πατέρα. Αλλά ακόμα ο λαός θα μείνει ανενέργητος? Ω, αγαπητοί μου, δεν μένει ανενέργητος. Μέσα στη Θεία Λειτουργία κινείται και εκείνος, διότι συμπροσφέρει μετά του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή που το σώμα του είναι η πιστή. Μέσα λοιπόν στη Θεία Λειτουργία τα μέλη συμπροσφέρουν μετά της κεφαλής. Τι μπορούν να προσφέρουν? Ό,τι μπορεί ο καθένας. Διότι μέσα στη λατρεία έχουμε δράση. Δεν έχουμε προσευχή μόνο, έχουμε δράση, έχουμε κίνηση. Γι' αυτό βλέπετε, θα πει ο λαός «Κύριε λέησον», θα πει «Παράσχου Κύριε», θα πει «Αμήν», θα κλείνει την κεφαλήν, θα έχει κεφαλοκλησία, θα έχει γονικλησία, θα γονατίσει, θα έχει προσκύνηση. Ο λαός θα ψάλει και θα προσφέρει κάθε διακονία μέσα εις τον ναό του Θεού, στη λατρεία του Θεού. Και σε αυτή την θυσία, αγαπητοί μου, ερχόμεθα και εμείς να μετέχουμε κυρίως εις το ποτήριον της ζωής. Αλλά όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι μόνον αυτό. Αλλά εκείνο που λέγει στην προς Ρωμαίους 12,1-2, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε
τι ανακαινώσει του νοός ημών, εις το δοκιμάζει ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Είδατε, παραστήσε. Ο όρος αυτός, η έννοια του ρήματος, παραστήσε, σημαίνει σαν τεχνικός όρος, την προσφορά σε θυσία. Δηλαδή, ελάτε να προσφέρετε τι, τα σώματα ημών, την προσφορά των σωμάτων σας, ως θυσίαν ζώνσαν, ως θυσίαν αγίαν και ευάρεστον εις τον Θεό. Και αυτή η προσφορά των σωμάτων, αγαπητοί μου, είναι η εγκράτεια να μην πηγαίνω στην πορνεία. Είναι η παρθενία, είναι η νηστεία, είναι η άσκηση, είναι η αγρυπνία, είναι η κακουχία υπέρ του Ευαγγελίου. Αυτό θα πει να παραστήσω το σώμα μου, να το προσφέρω θυσίαν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ακόμα, τι λέγει, θυσία είναι ο μη συσχηματισμός με τον παρόντα αιώνα. Να μη συσχηματιστώ με τον παρόντα αιώνα, να μην κάνω ό,τι κάνει ο κόσμος. Θυσία ακόμα είναι η ανακαίνιση του νοός μου, του πνεύματός μου, εν τη ανακαινώση του νοός ημών, λέγει ο Απόστολος. Και δεν είναι τι άλλο παρά ακριβώς στο να διακρίνομαι τι είναι το ευάρεστον και τέλειον εις τον Θεόν. Ακόμα είναι η προσφορά του ιδίου μας θελήματος. Μεγίστη θυσία αυτή. Ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Έτσι πρέπει να πει ο άνθρωπος, όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός. Να έχω έλθει να κάνω το θέλημά σου, πατέρα μου. Ακόμη θυσία είναι η μετάνοια και η συντριβή της καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και δεταπεινωμένων ο Θεός ούχ εξουθενώσει, όπως λέγει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Ακόμα θυσία είναι η προσφορά της καρδίας, σαν αγάπη. Δώσ' μου εσύ καρδία, δώσ' μου παιδί μου την καρδιά σου. Αλλά δεν είναι εύκολο να δώσεις την καρδιά σου στο Θεό. Γι' αυτό είναι θυσία. Θυσία είναι ακόμα η ομολογία της πίστεως, όπως γράφει στην προς Εβραίους. Αναφέρομεν, το Ρώμαι ωμέγα, δηλαδή να αναφέρομεν, δηλαδή τεχνικός όρος και αυτός στη θυσία, δηλαδή να προσφέρομαι θυσίαν ενέσεως διαπαντός στο Θεό του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Καρπός χιλέων, ποιος είναι αυτός ο καρπός χιλέων? Να ψάλω αλλά και να ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού. Θυσία ακόμα είναι η ελεημοσύνη. Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, λέγει ο Απόστολος. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Θυσία ακόμα είναι και το να κρατώ ακεραία την πίστη μου την ορθόδοξον. Αυτό που είπε ο Κύριος, εν αληθεία. Αγαπητοί μου, η λατρεία του Θεού στο Γαριζίν απεδείχθη κατωτέρα της λατρείας του Θεού στην Ιερουσαλήμ, η οποία και κατηργήθη. Απομένει, ξέρετε, να λατρευτεί στα Ιεροσόλυμα ο Αντίχριστος τώρα. Η λατρεία του Θεού όμως πια είναι παντού. Επιφανίσεται Κύριος επ' αυτούς, λέγει ο προφήτης Σοφωνίας, και εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς των εθνών της γης και προσκυνήσουσι αυτό έκαστος εκ του τόπου αυτού. Θα τον προσκυνήσει ο καθένας από τον τόπο το δικό του. Η λατρεία του Θεού πια γίνεται παντού και πάντοτε. Από τη θυσία της Θείας Λειτουργίας μέχρι τη θυσία του ανθρώπου στο θυσιαστήριο της πίστεως και της αγάπης του Θεού. Αυτή είναι η λατρεία που μας υπέδειξε ο Κύριος, εμπνεύματι και αληθεία. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ως λυθιζόντες οικοδομούμεθα οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους το Θεό δια Ιησού Χριστού.